Τώρα σήμερα, καθίστε λίγο έτσι, αναπαυτικά. Τώρα σήμερα, νομίζω ότι μας δίνει η Εκκλησία μας, η Αγία μας Εκκλησία, μας δίνει με τόσο όμορφο τρόπο την περισσότερη δύναμη και ενέργεια που μπορεί να δώσει κάτι πάνω στη γη μας. Και τούτο εδώ είναι ο Σταυρός, στη μέση της Σαρακοστής, στην ζωή μας μέσα, στη ζωή μας που ξέρει ο καλός Θεούληστε η Αγία μας Εκκλησία, με τι κόπο παλεύουμε κομμάτια της ζωής μας και της ψυχής μας και του αγώνα μας του πνευματικού, αλλά και του αγώνα μας της ζωής, το ξέρει η Εκκλησία μας. Και μας έδωσε κάτι το οποίο είναι ανίκητο, λέει σε ένα τροπάριο του όρθρου, στον δεύτερο ήχο, «Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου», μάλλον είναι στον πλάγιο του τετάρτου, Αντωνάκη, «όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Ξέρει η Εκκλησία μας, ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες μας, ότι απέναντί μας είναι πάντα ο διάβολος, ο οποίος θέλει να καταπιεί, λέει, όλους τους ανθρώπους. Αλλά απ' την άλλη μεριά όμως είναι ο Σταυρός. Τι είναι άραγε ο Σταυρός? Από πού έγινε ο Σταυρός? Γιατί μας δόθηκε? Τι είναι τούτο εδώ που λέμε ο Σταυρός? Ο Σταυρός είναι εκεί που ξάπλωσαν τον Χριστό και τον κάρφωσαν, αλλά δεν ήξεραν ότι ο Χριστός ο ίδιος παραδόθηκε για να ανεβεί στο Σταυρό και να χύσει το αίμα Του. Και από εκεί πάνω να μας δείξει το υπέροχο και μοναδικό παράδειγμα αγάπης. Τόσο πολύ, λέει, αγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, που έδωκε το Γιο Του ή να σταυρωθεί. Τον έδωσε το Γιο Του σε μας δώρο τους ανθρώπους, να πεθάνει για να είναι ο θάνατός μας, να ανοίξει ο θάνατός Του, να ανοίξει το δρόμο της σωτηρίας και να είναι και ο θάνατός μας ένα παιχνιδάκι, διότι από τον θάνατο του Χριστού πηγάζει η αιώνια ζωή. Με αυτήν την αιώνια ζωή καλούμαστε να πορευόμαστε. Και μάλιστα όταν έρχονται και οι δύσκολες ώρες και στιγμές, εκεί που γύρω μας λισομανάει ο θάνατος, τότε εμείς πίσω από όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε την Ανάσταση του Χριστού. Θα σας πω μία ιστορία που τη λένε στους Αγίους Τόπους. Όταν, λέει, έκανε την άσκηση της αγάπης και της υπομονής ο Ιώβ, πήρε μια εντολή από τον άγγελο. Θα πηγαίνεις, του λέει, και θα παίρνεις μία στάμνα πύληνη νερό κάθε πρωί από την πηγή, που ήταν μακριά η πηγή, και θα τη φέρεις, λέει, και θα ποτίζεις αυτά τα τρία ραβδιά. Ποια ήταν αυτά τα τρία τα ραβδιά? Ήταν αυτά που είχαν αφήσει οι τρεις άγγελοι όταν τους φιλοξένησε και τους τάισε ο Αβραάμ και η Σάρα. Και φεύγοντας, είδε η Σάρα ότι τρία ραβδιά, τρία μπαστούνια ξύλινα είχαν μείνει από τους αγγέλους. Πω, λέει, αυτά είναι ξύλα που ήρθαν από τον ουρανό. Μη τα κρατήσουμε εμείς και τα μολύνουμε. Εμείς πάντως θα τα κρατούσαμε, αν ήμασταν. Και δεν θα αφήναμε και κανένα να τα κουμπίσει. Θα τα είχαμε για μας μόνο.
Και τι έκανε η Σάρα? Έκαψε, λέει, 7 φορές το φούρνο της και τα έβαλε μέσα να καούν. Κάηκαν όλα τα προσανάματα, όλα τα ξύλα, αυτά δεν κάηκαν. Ξανά από την αρχή. Δεύτερη φορά, πάλι δεν κάηκαν. Τρίτη φορά, πάλι δεν κάηκαν. Τότε, λέει, δεν πρέπει να τα κάψουμε. Θα έρθουν οι άγγελοι ίσως να τα πάρουν και ώρα που δεν θα τους δούμε. Τα έμπηξε λοιπόν στο ξερό το χώμα στο δρόμο και τα άφησε εκεί. Πέρασαν τα χρόνια και πήρε ο Ιώβ την εντολή να τα ποτίσει. Ποια ξύλα? Αυτά που είχαν καεί 3 φορές, που είχαν περάσει τόσα χρόνια και ήταν ξερά στον ξερό το μέρος. Και παιδεύονταν, λέει ο Ιώβ, 364 μέρες. Γιατί? Διότι κάθε φορά, λέει, που πλησίαζε τα ξύλα, του βάζε ο διάβολος μια τρικλοποδιά, έπεφτε και έσπαγε η στάμνα και δεν προλάβαινε να ρίξει νερό. Ο άγγελος του είχε πει μία προσπάθεια κάθε μέρα. Την 365η μέρα κατάφερε και τα πότισε. Και μόλις τα πότισε, λέει, άρχισαν να μεγαλώνουν κλαδιά, έγιναν καταπράσινα, μεγάλωσαν και έγινε, λέει, ένα τριπλό τεράστιο δέντρο. Ένα δέντρο σαν αυτό όμως που δεν υπήρχε άλλο σε εκείνον τον τόπο, σε εκείνα τα μέρη κάπου. Και πέρασε πάλι ο καιρός και όλοι θαύμαζαν αυτό το δέντρο και θυμόνταν την ιστορία και του Αβραάμ και της Σάρας και του Ιώβ, την υπομονή 300 και την υπακοή 365 μέρες. Και ήρθε η ώρα να χτίσει ο Σολομών το ναό, το σπίτι, όπως έλεγαν οι Εβραίοι, του Θεού τους. Ένα ναό είχαν οι Εβραίοι, δεν έπρεπε να φτιάξουν άλλο. Τα άλλα ήταν σπίτια, συναγωγές, δεν τελούσαν λατρεία εκεί. Μόνο στο ναό που τον έφτιαξε ο Σολομών. Τότε θυμήθηκαν, λέει, ότι υπήρχε εκείνο το δέντρο, υπήρχε αυτή η ιστορία, πρέπει να ήταν του Θεού δέντρο, και πήγαν, λέει, να κόψουν μεγάλα κλαδιά, ξύλα, για να τα βάλουν στη στέγη. Ποιο ήταν όμως το παράξενο? Όσο κι αν τα μέτραγαν μικρά μεγάλα για να τα βάλουν, αυτά ή μίκρυναν κι άλλο ή μεγάλωναν κι άλλο. 1, 2, 5, 10 δεν γίνεται, λέει. Για να μην θέλουν τα ξύλα να μπουν στο σπίτι του Θεού, άτιμο ξύλο είναι αυτά. Και πήγαν, λέει, και το πέταξαν στις κοπριές και έδωσαν εντολή να περνάνε όλοι από εκεί οι άνδρες, και συγχωρέστε με, εντολή είναι, διήγηση, και να κατουράνε πάνω στο ξύλο. Πέρασαν πάλι πολλά χρόνια, 8 αιώνες, τα ξύλα εκεί, εκεί και να τα μουντζώνουν, εκεί και να τα βρίζουν, εκεί και να τα κατουράνε. Και ήρθε η ώρα να ψάξουν να βρουν ξύλο για να φτιάξουν το Σταυρό του Χριστού. Και θυμήθηκαν τότε να βάλουν αυτά για να κοροϊδέψουν ακόμα περισσότερο τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια λένε ότι το ξύλο αυτό ήταν μεν άτιμο, αλλά έγινε δέντρο ζωής για όλους τους ανθρώπους, διότι ποτίστηκε από το αίμα του Χριστού. Ποιο ήταν τώρα αυτό το δέντρο? Από πού είχε έρθει αυτό το δέντρο? Το είχαν φέρει οι άγγελοι από τον Παράδεισο
και ήταν το δέντρο που από αυτόν τον καρπό θα τρώγαμε και θα ήμασταν αθάνατοι. Να που ο θάνατος είναι δημιούργημα του ανθρώπου, με την παραχώρηση όμως του Θεού. Το δημιούργημα του Θεού θα ήταν η αθανασία μας, δεν θα υπήρχε πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και πορεύτηκαν όλα αυτά και φτιάχτηκε ο Σταυρός και ανέβηκε εκεί πάνω ο Χριστός για να μας ξαναανοίξει τον Παράδεισο και να είναι τώρα, ποιο να είναι τροφή αθανασίας? Η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι τροφή αθανασίας. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Από πού όμως πηγάζει η Θεία Κοινωνία? Θα το κάνουμε και εδώ όταν τελειώσουμε σε λίγες μέρες, πιστεύω, τις εικόνες. Έχουμε πέρα στην Σαρακίνα τη Σταύρωση και εκεί που τρύπησε ο στρατιώτης, ένας άγγελος με Άγιο Πότηρο μαζεύει το αίμα του Χριστού. Από το ξύλο, το άτιμο που ήρθε όμως από τον Παράδεισο, και το αίμα του Χριστού πηγάζει η αθανασία των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να κοινωνάτε συχνά. Μη σας κρατάει ο διάβολος μακριά. Κάτι βρίσκει στο μυαλό. Είσαι ανάξιος, δεν πρέπει, μη πας, άστο τώρα. Μπορεί και να κολλήσεις, τι τα θέλεις, αυτά είναι παπαδίστικα. Λέει. Ο διάβολος, βγαίνει ο παπάς και έλεγε ένα σύγχρονος Άγιος, Άγιος Αμφιλόχιος, ο παπάς βγαίνει με τον Χριστό και εμείς γυρίζουμε την πλάτη και φεύγουμε χωρίς να πάρουμε Χριστό. Να ετοιμάζεστε και να παίρνετε συνέχεια Χριστό. Ο Παπαχρίστος δε, νομίζω το βλέπετε όλοι όσοι έρχεστε στην εξομολόγησή μου, όχι μόνον δεν σας βάζει εμπόδια, αλλά σπρώχνει, γιατί ξέρει τι είναι η Θεία Κοινωνία, ξέρει όλη την ιστορία της Θείας Κοινωνίας και λιώνω κάθε φορά που ακουμπάω όλα αυτά, αλλά όχι για μένα. Σας τα χαρίζω κάθε φορά. Να ετοιμαστούμε λοιπόν αυτές τις μέρες που είναι και 40η, μεθαύριο 25η Μαρτίου, ωραία να κοινωνήσουμε, μεγάλη εβδομάδα να κοινωνήσουμε πάλι κάποια μέρα και Ανάσταση να κοινωνήσουμε πάλι. Και λένε οι πατέρες ότι και μετά την Ανάσταση πάλι μπορούμε να κοινωνάμε συνέχεια για να γευόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών, λέει ο παπάς, και η ζωή αιώνιων. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Σταυρός να είναι η δύναμη, ο Σταυρός να είναι η ζωή, ο Σταυρός να είναι η χαρά, ο Σταυρός να είναι η ομορφιά και η ευλογία στα σπίτια σας, στον τόπο σας, ο καθένας και στο όλοι μαζί, στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε 25η Μαρτίου, είπαμε ότι θα λειτουργήσουμε, που είπαμε ότι θα λειτουργήσουμε 25η Μαρτίου, κανένας δεν το είδε, έμπειρας. Πού είπαμε, εδώ? Δεν λέει κανένας, δεν πειράζει. Σαρακίνα, ωραία. Και την Παρασκευή θα κάνουμε εδώ τους χαιρετισμούς, λίγο διαφορετικοί χαιρετισμοί αυτή την Παρασκευή έχουν μαζί και τον Εσπερινό
της γιορτής της Παναγίας. Και προευόμαστε, εξομολογώ, Παρασκευή και Σάββατο όλη τη μέρα και Κυριακές μετά τη Θεία Λειτουργία. Να είμαστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να λέω κάθε φορά χίλια μπράβο και χίλιας ευλογίες σε αυτούς που στολίζουν τις εικόνες και όλα αυτά και που φέραν τα λουλούδια και τι να πω. Συγκινούμε και υποκλίνουμε. Και έξω υπάρχει ένας δίσκος να ρίξουμε κάτι, να ετοιμαστούμε και για τον επιτάφιο τα λουλούδια. Και όποιος θέλει στις δύο Παρασκευές που μένουν, να συνεννοηθεί με την Παπαδιά για τα στολίσματα των εικόνων και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε αυτήν την εικόνα που είναι παγκόσμιος θησαυρός, αυτή η εικόνα και το αντίγραφό μας που είναι Παναγία του Κύρου. Να είστε καλά. Για να δείτε τι ανηφόρες ανέβηκαν κάποιοι. Είναι εδώ κοντά μας, ας μην δείξω ποιο είναι το ζευγάρι. Οι γονείς που είχαν δύο κορίτσια στο τρένο και δύο φίλες. Δεν κατέληξαν, αλλά πέρασαν μέσα από μια κόλαση που όταν μου τη διηγήθηκαν ένιωσα ότι μάλλον ήταν χειρότερη και από την κόλαση. Και ας έρχονται όλοι αυτοί οι αλυταράδες οι πολιτικοί και να μας λένε ιστορίες. Μπορούν να έρθουν στα σπίτια, να μην πουν τίποτα, να τους δουν λίγο και να ακούσουν τις διηγήσεις αυτών των παιδιών. Και να δουν τι πέρασαν τα παιδιά μία νύχτα ολόκληρη. Να ακούμε, λέει, να ουρλιάζουν όλοι που καίγονταν. 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα τα κοριτσάκια της κυρίας Ελένης που σώθηκαν. Σε άλλα παιδιά τα 5 δευτερόλεπτα δεν υπήρχαν. Γι' αυτό λοιπόν να γεμίσει η καρδιά μας αγάπη και αγώνα. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα αυτές τις μέρες απέναντι σε όλους αυτούς. Φτάνει, φτάνει, φτάνει όσο μας κοροϊδέψαν τόσα χρόνια. Εμάς σώθηκαν. Με κόπο βέβαια, με πόνο, αλλά σώθηκαν. Γεια σας. Και να πετάζονται τώρα στον ύπνο τους και να μην έχουν ύπνο τα παιδιά. Όλης και όξους γεύεται ο γλυκασμός της Εκκλησίας, στέφανον εξακάνθον περιβάλλεται,
ο καλύπτων ουρανών της νεφέσιν, χλέναν εν διέτε χλεύεις, και ραπίζεται πυλήνη τη χείρη.